μεγάλη χαρά που θα μου δίνει δυνατότητα να συναντήσω τους φίλους και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε λίγη ώρα, σε μια ομιλία που και εκδήλωση που οργανώνεται και είναι ομιλήτρια η κυρία Μαρία Ροντάκη, υποψήφια βουλευτής. Η εκλογή της Κυριακής είναι ακόμα μια ευκαιρία για μια λαϊκή εθνικορία που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους εκπροσώπους που θα στείλουμε ως χώρα σε αυτήν την τον κυρίαρχο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε τα επόμενα 5 χρόνια για να μπορέσει η Ελλάδα να διεκδικήσει ακόμα περισσότερους πόρους, ακόμα περισσότερη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη περισσότερο αγώνα προκειμένου όλο και περισσότεροι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματωθούν στο δικό μας ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι εκλογές αυτές έχουν να κάνουν ακριβώς με την πορεία της Ευρώπης, μια Ευρώπη που κοιτάζει σήμερα τον εαυτό του καθρέφτη προκειμένου να καθορίσει, να αναστοχαστεί και να καθορίσει τα επόμενα βήματά της και ταυτόχρονα να αγωνιστούν όλες οι χώρες μέλη προκειμένου να αυξηθούν οι πόροι και άρα και τα εισοδήματα των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε εδώ ακριβώς μπροστά σας μια σειρά από εικόνες που απεικονίζουν, μια σειρά από αφήσεις που απεικονίζουν τις σημαντικές κατακτήσεις, επιτυχίες που έχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας περίπου 5 χρόνια όταν πορείας, όταν εξελέγει το 2019. Είναι μια πορεία προς τα μπρος. Απόδειξη ότι αυξήθηκε τόσο πολύ το ακαθάριστο εχώριο των ελαιών. Από τα 180 πήγαμε στα 220 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν καθορίσει την πορεία της χώρας και την τύχη του λαού μας και βρισκόμαστε σήμερα σε μια πορεία διαρκώς εξελικτική.